Εδεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, κύριε Βουλευτή, κύριε εκπρόσωπε του στρατιωτικού διοικητή, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία κάθε σχολείου είναι η ιστορία χιλιάδων ανθρώπων, αποφύτων, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και φίλων. Αν αυτό ισχύει για κάθε σχολείο, ισχύει πολύ περισσότερο ή τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε εμείς στην περίπτωση του δικού μας σχολείου, του Γυμνασίου με Ηλικιακές Τάξεις Βολισσού Μιχάλης Παπαμαύρος. Μπορεί εμείς να μην μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, αλλά στη δική μας περίπτωση τα συναισθήματα είναι πιο έντονα, οι αναμνήσεις πιο βαθιά χαραγμένες, η επίδραση του σχολείου στη ζωή των ανθρώπων πιο καταλυτική. Δεν μπορεί ίσως να εξηγηθεί αυτή η γοητεία που άσκησε και εξακολουθεί να ασκεί το σχολείο μας στους μαθητές του και τους καθηγητές του. Αυτή η γοητεία εξηγεί απόλυτα όμως τη θερμή υποδοχή που συνάντησε το Λεύκομα Γυμνάσιο Βολισσού Εξιντάρης Έφηβος από τη στιγμή που πρωτοκυκλοφόρησε το περσινό καλοκαίρι. Η φωτογραφική αποτύπωση μικρών και μεγάλων στιγμών από την ιστορική διαδρομή του σχολείου, μαζί με διάφορες πληροφορίες από την πορεία 60 και πλέον χρόνων, σε συνδυασμό με το δημιουργικό μεράκι των εκδόσεων ΑΠΗ, πρόσφεραν στο αναγνωστικό κοινό ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα έργο χρήσιμο απόκτημα για κάθε φύλο του σχολείου μας. Είναι επανθομολογούμενο άλλωστε στοιχείο ότι όλες οι εκδόσεις του ΑΠΗ χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική ποιότητά τους. Για να λάβει σάρκα και οστά αυτό το δημιούργημα, ήταν απαραίτητη η στήριξη των χορηγών μας και κατά κύριο λόγο του κυρίου Γιώργου Μαλαφή, που έχει θέσει στόχο της ζωής του το ξαναζωντάνεμα του σχολείου και της περιοχής μας. Τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας, όπως ευχαριστούμε επίσης το Ίδρυμα Τσάκος και προσωπικά τον κύριο Παύλο Καλογεράκη, αλλά και όλους τους άλλους απλούς και ανώνυμους χορηγούς που πρόσφεραν τον οβολό τους για να καλυφθούν οι δαπάνες της έκδοσης. Τα ονόματά τους αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες του βιβλίου. Στις σελίδες του βιβλίου Λευκώματος αναφέρονται και τα ονόματα όσων πρόσφεραν αρχιακό υλικό, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους συνδιοργανωτές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τις εκδόσεις ΑΠΗ και τη Βιβλιοθήκη Κοραή, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ξανά για τη βοήθειά τους και για τη βοήθειά του και για τη σημερινή εκδήλωση, το εργοστάσιο Χυμών Κύου Κάμπος για την προσφορά του και την κυρία Κέντη Κυλαδίτη για τη βοήθειά της. Η πρώτη παρουσίαση του Λευκώματος πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου τον Αύγουστο του 2018. Σήμερα γίνεται μια δεύτερη εκδήλωση παρουσίασης, αυτή τη φορά στη Βιβλιοθήκη Κοραή. Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή η φιλοξενία της εκδήλωσής μας σε αυτό το χώρο και γι' αυτό οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο κύριο Κώστα Μερούση και τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, τη Διευθύντρια κυρία Άννα Χαζίρη και τους εργαζόμενους της Βιβλιοθήκης. Το βάρος της σημερινής παρουσίασης έχουν αναλάβει εκλεκτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Γυμνασίου Βολισσού. Ο ένας από τους δύο μιλητές, ο φιλόλογος κύριος Γιάννης Κουγιούλης, έχει φοιτήσει στο σχολείο μας, από όπου αποφύτησε το 1985. Όλοι οι άλλοι συντελεστές της απόψινής παρουσίασης, τόσο ο έτερος ομιλητής, ο μαθηματικός κύριος Πολύδωρος Στήρος, όσο και η φιλόλογος κυρία Αγγελική Δρίτσα, η οποία θα διαβάσει ενδιαφέροντα κείμενα, αλλά και η φυσικός κυρία Βάσο Μιχαλοπούλου, η οποία θα συντονίσει την εκδήλωση, έχουν υπηρετήσει ως εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο Βολισσού. Ευχαριστώντας όλους για τη συνεργασία, παραδίδω τη σκητάλη στην κυρία Βάσο Μιχαλοπούλου, η οποία έχει υπηρετήσει στο σχολείο ήδη από τη δεκαετία του 80. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμάς, σε όλους. Ευχαριστούμε την ψυχή του σχολείου, τον Σωτήρη τον Παναδίση, τον διευθυντή του,
για όλα αυτά που μας θύμισε. Και εγώ θα πω, ξεκινώντας, ότι αν μητροφιλήσουμε αυτή την έκδοση, θα στο εισαγωγικό σημείωμα που αναφέρει ο Σωτήρης, ότι αυτή η έκδοση θα έχει πετύχει το σκοπό της, αν καταφέρει να ξυπνήσει μνήμες σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του σχολείου. Η συμμετοχή σε αυτή την οικογένεια, μαζί με τη μεγάλη τιμή, εμπεριέχει και το χρέος, γράφει ο Σωτήρης. Αυτό το χρέος είναι που με έφερε και εμένα συντονιστή σήμερα σε αυτή την παρουσίαση, γιατί και εγώ, το μακρινό 83-84, ήμουν καθηγήτρια αυτού του σχολείου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς και ξέρω ότι ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης, ο κύριος Μερούσης, θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης και των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματικά αποτελεί τιμή για μας να παρουσιάζουμε αυτό το λεύκωμα που επιμελήθηκε και γενικά οργάνωσε ο Σωτήρης του Παραδείσης. Όταν μας ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να γίνει αυτή η εκδήλωση, του είπαμε ότι τυπικά μία αίτηση μόνο. Εννοείται ότι η βιβλιοθήκη στηρίζει όλες αυτές τις σοβαρές προσπάθειες, ιδιαίτερα για το σχολείο της Βολισσού, που είναι πραγματικά χρέος μας να το στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Εγώ, ιδιαίτερα ως εκπαιδευτικός, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι βλέπω συναδέλφους εδώ που θα παρουσιάσουν το βιβλίο, βλέπω στο ακροατήριο αρκετούς πάλι συναδέλφους. Δεν είχα την τιμή να υπηρετήσω στο σχολείο αυτό, αλλά θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν το σχολείο, ότι το έργο τους πραγματικά είναι ύψιστο. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ηλιαδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου των όλων των σχολείων του γονέων, όλων των σχολείων της Βολισσού. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Βολισσού, καλωσορίζουμε στην απόψινή μας παρουσίαση. Σε κάθε περίπτωση, ένα λεύκωμα αφιερωμένο στις μνήμες ενός σχολείου είναι μια πολύ σημαντική εργασία που μόνο συγκίνηση και χαρά μπορεί να μας προκαλέσει. Ο 60ης έφηβος είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό λεύκωμα, κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας, γιατί ο άνθρωπος που το έγραψε δεν είναι απλώς ο δημιουργός ενός λευκώματος, αλλά ένας μαθητής που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη μαθητική του πορεία στα θρανία του σχολείου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επέστρεψε πριν από χρόνια για να το υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός. Η σχέση του λοιπόν με αυτό το ιστορικό σχολείο έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχει πάνω απ' όλα αγάπη και αφοσίωση για το κτίριο, για το εκπαιδευτικό έργο και φυσικά για τους μαθητές αυτού του σχολείου. Όσο ευχαριστώ και να πούμε ως γονείς για την πολλαπλή του προσφορά, στον κύριο Παραδείση το σχολείο μας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα όσα προσφέρει στις αυριανές γενιές και παρακαταθήκη που αφήνει αυτό το λεύκωμά του. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας κάνουμε όλους κοινωνούς στην αγωνία μας αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι μας, με πρώτο τον κύριο Παραδείση, για το παρόν και το μέλλον του σχολείου της Βολισσού και να σας προσκαλέσουμε να σταθείτε δίπλα μας με κάθε τρόπο σε αυτόν τον αγώνα για να το κρατήσουμε ανοιχτό. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση που αλλού στη Βολισσό μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ηλιαδάκη. Και θα διαβάσουμε το επόμενο χαιρετιστήριο που το στέλνει η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, κυρία Μαρία Παπαδανίου. Αγαπητέ κύριε Διευθυντή, αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και συνεργαζόμενοι φορείς, σας ευχαριστώ θερμά για την γενική σας σκέψη να με προσκαλέσετε στην εκδήλωση παρουσίασης του Επαιδιακού Λευκώματος Γυμνάσιο Βολισσού 60ης Έφηβος, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας του Γυμνασίου Βολισσού. Γνωρίζοντας πόση δουλειά, πόσο μεράκι και πόση προσπάθεια απαιτούνται για να μετουσιωθεί ένα τέτοιο έργο σε πράξη,
αλλά κυρίως την τεράστια σημασία που έχει κάθε δημιουργικό επίτευγμα μέσα σε μια σχολική κοινότητα, αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ διπλά για την επιτυχία αυτή. Εύχομαι κάθε σας προσπάθεια να έχει γνώμονα την αγάπη για τον τόπο και το υπέροχο σχολείο σας, την ευαισθησία και τη συλλογικότητα. Θεωρώ πως η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα άριστο τρόπο αποχαιρετισμού για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και ένα ευχάριστο αναζωογονητικό καλοκαίρι. Από την κυρία Παπαδανή. Ο τελευταίος χαιρετισμός είναι από έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο που έμεινε 5 χρόνια στο σχολείο της Βολισσού, τα 2 ως καθηγητής, νεοδιόριστος τότε, και τα επόμενα 3 ως διευθυντής. Είναι ο Πέτρος Παπανικολάου. Θα ήθελα να γράφει ο Πέτρος. Θα ήθελα να δανειστώ ένα μικρό απόσπασμα τον πρόλογο του Σωτήρη του Παραδείσου από το υπέροχο επαιτειακό λεύκομα Γυμνάσιο Βολισσού Εξεντάρης Έφηβος. Πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτό που συμβαίνει σε πολλούς εκπαιδευτικούς που έρχονται με αγωνία και φόβο για το άγνωστο από τον μακρινό τόπο τους και φεύγουν ερωτευμένοι με αυτό το σχολείο? Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Ξεκίνησα από την πρωτεύουσα το 1993 και ήρθα με όνειρα και διάθεση, αλλά συνάμε και με αγωνία για το τι θα συναντήσω στη μακρινή γύρω. Από τις πρώτες κιόλας μέρες, η αγωνία μετατράπηκε σε θαυμασμό για τον τόπο και τους ανθρώπους. Υπηρέτησα 5 συναπτά έτη, τα 3 από αυτά ως διευθυντής, έκανα φίλους καρδιακούς με τους οποίους επικοινωνώ ανελιπώς. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η ψυχή μου στρέφεται πίσω και αναζητά τις όμορφες εκείνες μέρες στον αγαπημένο τόπο, στο αγαπημένο σχολείο. Νιώθω ευγνώμων και ευτυχής για τα 5 αυτά χρόνια στη Βολισσό. Το Γυμνάσιο Βολισσού ήταν, είναι και θα παραμείνει το σχολείο της καρδιάς μου. Αυτά με τους χαιρετισμούς. Και τώρα θα μπούμε στην κυρίως παρουσίαση του βιβλίου, του Λευκώματος, με τη συναδέλφισσα την Αγγελική Τιδρίτσα, φιλόλογο που τώρα υπηρετεί στην Καλλιμασιά, αλλά 4 χρόνια έχει και αυτή υπηρετήσει στη Βολισσό, και θα μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα από το Λεύκωμα αυτό. Πρώτη περίοδος. Παράρτημα του Γυμνασίου Αρένων Χίου από τον Οκτώβριο του 1996. Από τον Οκτώβριο του 1956 μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1963-1964. Μπορεί το Γυμνάσιο Βολισσού να ξεκίνησε την επίσημη ιστορία του το 1964 με την ανεξαρτητοποίησή του, η ουσιαστική λειτουργία του όμως έχει χρονολογία έναρξης το 1956. Από το 1956 μέχρι το 1964 το σχολείο λειτουργούσε ως παράρτημα του ιστορικού Γυμνασίου Αρένων Χίου. Το γυμνασιακό παράρτημα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1956 με την υπαριθμό 10-27-91 2 Δεκάτου 1956 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Μία περίπου 20ετία μετά τη διακοπή της λειτουργίας του ημιγυμνασίου Βολισσού. Ο Δεκέμβριος του 1956 είναι ένας ιστορικός μήνας για το Γυμνάσιο Βολισσού. Στις 4 Δεκεμβρίου, Επιτροπή Καθηγητών του Γυμνασίου Αρένων, με επικεφαλής του Γυμνασιάρχη Ιωάννη Παπαλά, ήρθε στη Βολισσό και διενήργησε τις εισαγωγικές εξετάσεις. Στις 5 Δεκεμβρίου τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη της λειτουργίας του σχολείου. Ο μιλητής ήταν ο καθηγητής Βασίλειος Αϊβαλιώτης. Στις 6 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν τα μαθήματα. Την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, 1956-1957, το γυμνασιακό παράρτημα Βολισσού λειτουργήσε με μία μόνο τάξη. Ήταν η τότε 3η τάξη του Οκταταξίου Γυμνασίου, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής εκείνης. Ο αριθμός των μαθητών εκείνης της τάξης ανερχόταν σε 34. Πρώτος και μοναδικός για όλο το σχολικό έτος καθηγητής της Βολισσού ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Βασίλειος Αϊβαλιώτης από την Αγιάσου.
Τη δεύτερη χρονιά λειτουργήσε με δύο τάξεις, ενώ κάθε χρόνο ο αριθμός των τάξεων αυξανόταν κατά μία, μέχρι και το σχολικό έτος 1961-1962, οπότε το σχολείο λειτουργήσε σε πλήρη μορφή και με τις 6 τάξεις του. Από τότε μέχρι σήμερα, το σχολείο λειτουργεί κανονικά και με τις 6 τάξεις. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία χρονιά μέχρι τώρα που το σχολείο να λειτουργήσε με λιγότερες τάξεις από τις προβλεπόμενες. Το 1962 αποφοιτούν οι 12 πρώτοι απόφοιτοι του σχολείου. Τα απολυτήριά τους όμως, όπως και τα απολυτήρια των απόφοιτων των δύο επόμενων ετών, αναγράφουν ως τίτλο σχολείου «Γυμνάσιο Αρένων Χίου», «Γυμνασιακό Παράρτημα του Βολισσού». Δεύτερη περίοδος, εξατάξιο γυμνάσιο. Από την αρχή του σχολικού έτους, 1964-1965, μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 1965. Το σχολείο ξεκινά ουσιαστικά τη λειτουργία του στις 9 Σεπτεμβρίου 1964. Εκείνη τη μέρα παρουσιάστηκε και ανέλαβε υπηρεσία ο πρώτος καθηγητής που τοποθετήθηκε με απόσπαση στο ανεξάρτητο πλέον γυμνάσιο Βολισσού. Είναι ο θεολόγος Αντώνιος Τρακώσας. Στις 21 Σεπτεμβρίου τελείται ο αγιασμός και γίνεται η υποδοχή των μαθητών. Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα με 6 τάξεις και με ένα μόνο καθηγητή προς το παρόν. Στις 3 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων διπλασιάζεται και 2 μέρες μετά πραγματοποιεί την πρώτη του συνεδρίαση, αποτελούμενος από 2 μόνο μέλη. Το δεύτερο μέλος ήταν ο φυσικός Παναγιώτης Παντελιάς, ο οποίος μάλιστα ως αρχαιότερος ανέλαβε και τη διεύθυνση του σχολείου. Το επόμενο διάστημα στο δυναμικό του σχολείου προστέθηκαν ο θεολόγος Νικήτας Νικητιάδης, οι φιλόλογοι Μιχαήλ Παπαποντικός και Ευαγγελία Τοψή και ο μαθηματικός Νικόλαος Παπαδάκης. Η Ευαγγελία Τοψή ήταν η πρώτη καθηγήτρια που διορίστηκε με οργανική θέση στο γυμνάσιο Βολισσού, όπου και ορκίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1964. Την ακολούθησε ο Νικόλαος Παπαδάκης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι της πρώτης χρονιάς υπηρέτησαν με απόσπαση. Το διδακτικό προσωπικό. Σε αρκετές εκατοντάδες ανέρχονται οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που έχουν υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο. Ο χώρος της παρούσας εργασίας δεν επαρκεί για μια πλήρη καταγραφή τους. Το 1956-1957 υπηρετούσε μόνο ένας θεολόγος, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν ειδικότητες θεολόγου και μαθηματικού, στη συνέχεια φυσικού και αργότερα, αλλά τα πρώτα χρόνια όχι σε μόνιμη βάση, φυσικής αγωγής και αγγλικής φιλολογίας. Από το 1973 διδάσκονται συνεχώς στα γαλλικά, που επί σειρά ετών υπήρξαν πρώτη και αρχικά μοναδική ξένη γλώσσα. Από τη δεκαετία του 1990 άρχισε να διδάσκεται η πληροφορική, ενώ από το 2000 και μετά διορίστηκαν στη Βολισσό και οικονομολόγοι, καθώς και καθηγητές μουσικής, τεχνολογίας, γερμανικής γλώσσας και καλλιτεχνικών. Με τις δύο τελευταίες ειδικότητες υπάρχει πρόβλημα τα 3 τελευταία χρόνια. Οι μαθητές του σχολείου. Τη ζωντάνη στο σχολείο τη χάριζαν και τη χαρίζουν πάντα οι μαθητές του. Αυτά τα χρόνια φίλησαν στο σχολείο εκατοντάδες μαθητών, οι περισσότεροι από τους οποίους έζησαν σε αυτόν τον χώρο τα καλύτερά τους χρόνια.
Πολλοί από αυτούς είδαν στη συνέχεια τα παιδιά τους να φοιτούν στο ίδιο σχολείο και κάποιοι και τα επόμενους. Στις σελίδες 30 έως 35 δημοσιεύεται ο κατάλογος των μαθητών και μαθητριών που έλαβαν ανασχολικό έτος απολυτήριο από το σχολείο. Εκτός όμως από τους απόφοιτους, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που δεν έφτασαν μέχρι το απολυτήριο, γιατί έφυγαν με μεταγραφή για άλλα σχολεία λόγω μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους ή διέκοψαν τη φοίτησή τους. Ίσως σε κάποια άλλη έκδοση, τα επόμενα χρόνια, μας δοθεί η δυνατότητα της ονομαστικής αναφοράς σε όλους αυτούς τους μαθητές. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα της εξέλιξης του μαθητικού δυναμικού, από το 1956 μέχρι το 2017, που δημοσιεύεται στη σελίδα 27, το σχολείο αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια τις συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης της περιοχής, που οδήγησε στην κατακόρυφη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Το σχολικό κτίριο. Το γυμνάσιο Βολισσού έχει το εξαιρετικό πλεονέκτημα να στηράζεται σε ένα μοναδικό κτίριο. Ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα. Ένα στολίδι για τον τόπο, κάψιμα για τους κτήτορες και αυτούς που είχαν την ευλογία να φοιτήσουν ή να διδάξουν στους χώρους του. Σε συνδυασμό με το ιδηλιακό φυσικό τοπίο που το περιβάλλει, αποτελούσε και αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Το εντυπωσιακό διδακτήριο ήρθε να καλύψει ένα κενό σε μια ακμάζουσα κομμόπολη. Η Βολισσός της εποχής εκείνης, με περισσότερους από 2.000 κατοίκους, ήταν ένα μεγάλο διοικητικό, εκπαιδευτικό και εμπορικό κέντρο. Εκπαιδευτικά διέθετε αρεναγωγείο και παρθεναγωγείο και ήταν έδρα της μιας από τις 6 εκπαιδευτικές περιφέρειες με επικεφαλής επιθεωρητή, στις οποίες χωρίστηκε το 1914 το Βόρειο Αιγαίο, της περιφέρειας Βολισσού, Καρδαμίλου, Βορείου Χίου και Λιμουσών. Αγγελική, ευχαριστούμε. Και τώρα θα ήθελα να σας πω ότι ένας από τους άριστους μαθητές μου εκείνη την εποχή στη Βολισσό, στη Δευτέρα Λυκείου, ήταν ο Γιάννης Οκουγιούδης. Ο Γιάννης, αγαπημένος και επιτυχημένος συνάδελφος, φιλόλογος σήμερα στα σχολεία μας, είναι δίπλα μου και θα μοιραστεί εδώ μαζί μας την αγάπη του για το σχολείο και τον έχουμε καλέσει για να μας ανοίξει την ψυχή του. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ παρέα με εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους για να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για ένα σχολείο στο οποίο ολοκλήρωσα και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μου, έχοντας φοιτήσει σε αυτό επί 12 συναπτά έτη. Με ευχαρίστηση λοιπόν αποδέχτηκα την πρόσκληση του αγαπημένου φίλου και εμπνευστή του παρόντος πονήματος του Διευθυντή του Γυμνασίου Βολισσού, κ. Σωτήρη Παραδίση, για να εκφράσω τι σημαίνει για μένα ως μαθητή το σχολείο της Βολισσού. Όταν είδα την καλέσθητη έκδοση του επίσης αγαπημένου φίλου Γιάννη Παλιού με τον τίτλο «Εξεντάρης έφηβος», πραγματικά μέσα μου κάτι δονήθηκε. Μια χορδή της καρδιάς μου τεντώθηκε και πάλι, καθώς χιλιάδες συναισθήματα, σκέψεις, βιωμένες εμπειρίες, στιγμές, πρόσωπα πλημμύρισαν το μέσα μου. Ξεφυλίζοντας και διαβάζοντας και τους χαιρετισμούς από το χορηγό της παρούσας έκδοσης, κύριο Μαλαφή, με συγκίνηση, αλλά χωρίς έκπληξη, διαπίστωσα ότι το χαρακτήρισε ως σχολείο ζωής. Ο Διευθυντής, κύριος Σωτήρης Παραδίσης, επιγράφει το χαιρετισμό του ως «το σχολείο της καρδιάς μας».
ενώ ο κύριος Παύλος Καλογεράκης εκτιμά ότι το σχολείο ήταν η ζωογόνος Κυψέλη της παιδείας για τα παιδιά της περιοχής. Όλα τούτα και πολλά ίσως περισσότερα ήταν για μένα το γυμνάσιο και το λύκειο της Βολισσό. Γεννημένος στο χωριό και ζώντας ως τα 18 μου χρόνια στη Βολισσό, το σχολείο όχι ως κτίριο αλλά ως περιεχόμενο και ουσία ήταν ο φορέας γνώσης, κοινωνικοποίησης, πολιτισμού, κουλτούρας, δημοκρατίας και εν γέννη παιδείας. Το πατρικό μου σπίτι έχει άμεση επαφή, οπτική επαφή με το κτίριο, το οποίο δεσπόζει στην κορυφή του τσουμπαριού που πια λέγεται σχολείο. Οπότε από όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν σημείο αναφοράς στην καθημερινότητά μου. Για όλους τους χωριανούς και πρωτίστως βέβαια για την οικογένειά μου, το σχολείο ήταν κάτι πολύ υψηλό. Οι γονείς μου, Δημήτρης και Καλλιόπη, παρόλο που δεν έτυχαν της μόρφωσης που ενδεχομένως θα ήθελαν, πάντα είχαν ως πεποίθηση ότι τα παιδιά τους έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συνειρμικά, μελετώντας την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη, σε κάποια σελίδα περιγράφει την πρώτη του μέρα που ο πατέρας του τον πήγε στο σχολείο για να τον γνωρίσει στο δάσκαλο. Ο τραχής και αγράμματος καπετάν Μιχάλης, μόλις είδε το σχολείο, κοντοστάθηκε και είπε στο μικρό Νίκο: «Εδώ θα μάθεις γράμματα, να γίνεις άνθρωπος. Κάμε το σταυρό σου». Αυτή ακριβώς ήταν η νοοτροπία όχι μόνο των γονιών μου, αλλά όλων των κατοίκων του χωριού. Το σχολείο είναι ναός, κάτι ιερό, που μέσω αυτού θα γίνεις άνθρωπος. Δηλαδή μέσω της μόρφωσης και της διαπαιδαγώγησης μετατρέπεσαι σε όριμο, υπεύθυνο και δημιουργικό άνθρωπο και πολίτη. Καταλήτης για το παραπάνω βεβαίως είναι ο εμπνευσμένος δάσκαλος. Ένας δάσκαλος που δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός, αλλά παιδαγωγός, με ήθος, αγνότητα στην ψυχή, αγάπη στα παιδιά, με όραμα παιδείας. Ένας δάσκαλος που καλλιεργεί την ευαισθησία, τη φαντασία, την υπεύθυνη κριτική σκέψη, την κοινωνική συνείδηση, την ανθρωπιά, την ηθική, τα πρότυπα. Και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευλογημένο, αφού δόξα τω Θεώ πέρασαν πολλοί τέτοιοι λειτουργοί από το γυμνάσιο και το λύκειο της Βολισσού, που σφράγισαν το μυαλό και την ψυχή μου. Δάσκαλοι νέοι συνήθως, όπως η κυρία Μιχαλοπούλου, πολύ ωρεξάτη στη δουλειά τους, με έμπνευση και δημιουργικότητα, που εστάλαξαν στις παιδικές και διψασμένες ψυχές μας το άγνωστο, την απεραντοσύνη του κόσμου και τις γνώσεις που έτσι τότε μας φάνταζε. Καμιά φορά λέω πως το γεγονός ότι μεγάλωσα στο χωριό τη δεκαετία του 70 και του 80 μου στέρισε πολλά πράγματα σε επίπεδο κουλτούρας σε σχέση με ένα αντίστοιχο παιδί της πόλης με τα ποικίλα μορφωτικά ερεθίσματα. Μεγαλώνοντας και κατασταλάζοντας τα συναισθήματα, σκέφτομαι ότι το σχολείο ήταν το παράθυρο, η μισάνοιχτη πόρτα που μέσω αυτής τελικά, συνειδητοποιώντας τη στέρηση του χωριού, θέλησα να απλώσω τα φτερά μου και να δω τον κόσμο, που ίσως, αν απλόχερα μου παρουσιαζόταν ανοιχτός, να μην είχα αυτό το πάθος για να το γνωρίσω. Το ίδιο κρίνω ότι σκέφτονται και νιώθουν και οι αγαπημένοι συμμαθητές και φίλοι. Όπως ο παπά Παναγιώτης που είναι μπροστά εδώ, ήταν συμμαθητής μου. Που μοιραστήκαμε μαζί όμορφες και δύσκολες στιγμές, όνειρα, στόχους, απογοητεύσεις, χωρίς ανταγωνισμούς, με αλληλεγγύη και αυτήν την τόσο αναγκαία και πολύτιμη συνεργασία, χωρίς συμφέρον, με την καθαρότητα της ψυχής των παιδικών μας χρόνων, η θύμιση της οποίας μας γεννά μόνο συγκίνηση και νοσταλγία του ίδιου εκείνου χαμόγελου, του βλέμματος, που είναι τα μόνα που μένουν ίδια όσα χρόνια και περάσουν, δηλωτικά του εμείς μας. Κυρίες και κύριοι, ίσως δεν έχουν καμιά αξία για σας όλα τούτα τα λόγια της προσωπικής εξομολόγησης που κάνω τώρα ενώπιον σας. Είναι δική μου ωστόσο ανάγκη.
μεγαλώνοντας στα χρόνια της πρεσβειοποίησης, ο καθένας μαθαίνει να δίνει στους γίγαντες της ζωής του πιο ρεαλιστικές διαστάσεις. Όλα γίνονται μικρότερα. Άνθρωποι, καταστάσεις, κτίρια. Όταν είμαστε παιδιά, όλα φαντάζουν τεράστια. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι αυλές των σχολείων. Στο κύλισμα του χρόνου, οι διαστάσεις λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. Όμως, αγαπητοί φίλοι, αυτό το σχολείο που αποτέλεσε για μένα το εφαλτήριο για τα πρώτα μου γνωστικά και κοινωνικά εφόδια, μου έδωσε εκείνο το αναγκαίο σπρόξιμο για να ανοίξω το κλειστό μου μυαλό, να γνωρίσω κόσμους ευρύτερους. Μόνο όταν απομακρύνεσαι από κάτι, δίνεσαι να το εκτιμάς αξιολογώντας το. Και γι' αυτό ευγνωμονώ το γυμνάσιο της Βολισσού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη και πιστεύω ότι επιβεβαίωσε άλλη μια φορά το ότι ήταν άριστος τότε. Δεν είχα άδικο δηλαδή, ποτέ. Ναι, πολύ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ο τύπος της από παλιότερα μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεχάσει το γυμνάσιο της Βολισσού. Είναι πάντα κοντά του και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το σχολείο. Κάποια από αυτά τα δημοσιεύματα θα μας τα θυμίσει η Αγγελική. Αγγελική, ευχαριστούμε. Πρόοδος 26 και 28 Μαΐου 1962. Ρεπορτάζ του Γεωργίου Κλουνή. Το γυμνάσιο διευθύνει ο κύριος Νικόλαος Τσικής, ένας ενθουσιώδης καπανεύστης παιδείας, και το Δημοτικό Σχολείο ο παλέμαχος εκπαιδευτικός κύριος Ιωάννης Μπελέδρης. Δίπλα στο γυμνάσιο ανοιγέρθη ένα ωραίο μεγάλο υπόστιγο. Η ανέγερσή του επεβάλλεται για να γυμνάζονται οι μαθητές εν ώρα βροχής, για να περπατούν ελεύθερα κατά τα διαλύματα, προφυλασσόμενοι από τα συνεπία των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και για να τρώγουν το μεσημέρι κάτω από αυτόν όσοι φέρνουν το φαγητό τους στο σχολείο, ερχόμενοι από τις γύρω κοινότητες. Υποδειγματική η λειτουργία του οικοτροφείου του γυμνασίου Βολισσού. Σε τρία δωμάτια του κάτω ορόφου διαμένουν, τρώγουν και κοιμούνται οι φτωχοί μαθητές των μακρινών χωρίων των βορειοχώρων που φοιτούν στο γυμνάσιο. Κάθε μαθητής έχει φέρει τις κλινοστρομνές του και του έχει παραχωρηθεί ένα κρεβατάκι και ένα τραπέζι για να μελετά. Κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ παρασκευάζεται άφθονο φαγητό από τα τρόφιμα που στέλνει η Ιερά Μητρόπολη Σχοίου, ως και από μικράν αναλογική εισφοράν ενός εκάστου μαθητού. Το φαγητόν παρασκευάζει η μητέρα ενός εκάστου μαθητού οικοτρόφου, εναλλασσομένη κάθε εβδομάδα και προσκαλουμένη εκ του χωρίου της. Και έρχεται πρόθυμα και επί μία εβδομάδα περιποιείται μαζί με το δικό της παιδί και τα άλλα παιδιά, που τα περιβάλλει και αυτά με όλη τη δύναμη της μητρικής της στοργής. Τα είδα όλα μαζί, αγαπημένα, να μελετούν και να τρώνε. Στρωμένα τα κρεβατάκια τους, καθαρά και νοικοκυρεμένα. Συχνά γίνεται νυχτερινή ευνηδιαστική επίσκεψη από το διευθυντή του γυμνασίου, αλλά όπως μου είπε, ποτέ δεν διαπίστωσε καμιά παράβαση, παρά το ζωηρό της ηλικίας του. Είναι καλή πάστα τα παιδιά των βορειοχώρων. Πρόοδος 6 Φεβρουαρίου 1965. Η εορτή των τριών ιεραρχών εις Βολισσόν. Με εξαιρετική επιβλητικότητα εορτάστη στην κοινότητά μας η μνήμη των τριών ιεραρχών, των μεγάλων τούτων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος. Αθεσπέρας και πρώτου Εσπερινού, εν βαθία κατανοίξη, μετεφέρθη η σεπτή εικόν των ιεραρχών εκ του σχολείου εις την Εκκλησία, τη συνοδεία των διευθυντών των γυμνασίου και δημοτικού σχολείου, των καθηγητών, διδασκάλων,
ως και των μαθητών, ψαλώντων το απολυτίκιο των Αγίων. Της Ιεράς Συνοδείας προεξήρχει ο Εδεσιμότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Κωνσταντίνου Σπανός, ώστις και ετέλεσε των Εσπερινών και την Αρτοκλασία. Επίσης, την πρωίαν ετελέστη σεμνοπρεπέστατα η Θεία Λειτουργία παρισταμένων των Ανωτέρων, των Αρχών της Κοινότητος και πλήθους κόσμου. Των πανηγυρικών της ημέρας εξεφώνησαν ο Διευθυντής του Γυμνασίου Βολισσού, θεολόγος κύριος Αντώνιος Τρακώσας, ώστις, αφού εξιστόρισε των θεάριστων βίων των τιμωμένων Αγίων, απίφθινε νουθεσίας και συμβουλάς προς τους μαθητάς και μαθητρίας, ανταποκριτής. Πρόοδος, 9 Ιουνίου 1965. Σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον εδόθη την Κυριακή 30 Μαΐου στην Πλατεία Χριστού ερασιτεχνική παράσταση υπό των μαθητών του Γυμνασίου Βολισσού και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της νεαράς καθηγητρίας μας, Δεσποινίδος Ευαγγελίας Τουψή, σημειώσε σε εξαιρετική επιτυχία. Τα σκηνικά ήταν θαυμάσια, ο φωτισμός πρωτότυπος. Οι δε μαθητέ και μαθήτριε απέδωσαν με έναν αριστουργηματικό τρόπο την κωμωδία του Ψαφά «Φωνάζει ο κλέφτης». Για πρώτη φορά μαθητική παράσταση συνεκέντρωσε τόσο πολύ και ενθουσιώδη κόσμο. Η δε ερασιτέχνη εχειροκροτήθησαν ενθουσιωδώς. Εκ των ερασιτεχνών διεκρίθησαν εμαθήτριοι Κωστίδου, Πελέδρη, Νικολούδη και οι μαθητέ Φαρφαλιός, Λιάπτης, Σαραντινός και Καπύρης. Εντύπωση προεκάλεσε το μουσικό φινάλε του έργου με τις δύο μικρές μαθήτριες Γεωργούλη και Χιλά, συνοδεία μουσικής. Τέτοια αρτία παράστασης δεν είχε ξαναδοθεί στην κοινότητά μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Διευθυντή κύριο Τρακώσα, τον καθηγητή κύριο Παπαδάκη, ιδιαίτερος δε στην καθηγήτρια Δεσποινίδα Τοψή, στην οποία οφείλεται η όλη προσπάθεια, ανταποκριτής. Χιακός λαός, 18 Νοεμβρίου 1966. Αφήκετο και ανέλαβε τα καθήκοντά του εις το γυμνάσιο και λύκειο της Κωνοπόλεως μας ο φιλόλογος καθηγητής κύριος Χριστόφορος Γεωργίου Κατανάς. Και κατά αυτόν τον τρόπο η δύναμη των καθηγητών μας ανήλθον εις πέντε. Ας ελπίσουμε ότι συντόμως οι αρμόδιοι θα σπεύσουν εις την συμπλήρωση των παρουσιαζομένων κενών για να μορφώνονται τα παιδιά μας. Δεν έχει πει. Χιακός λαός, 14 Οκτωβρίου 1969. Βολισσός, του ανταποκριτού μας. Μετετέθη από το γυμνάσιο της κοινότητάς μας, ο διευθυντής του, κύριος Σπυρίδων Πάλης, για το γυμνάσιο Αγιάσου Μυτιλίνης. Ο μετατεθής διευθυντής διεύθυνε κατ' ιδανικών τρόπων το γυμνάσιο Βολισσού. Υργάστη δε καθόλου το διάστημα της υπηρεσίας του με ζήλο, ευσυνειδησία, επιδείξες παροιμιώδη εργατικότητα και πολλαπλάς αρετάς, για τον οποίο εκέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των κατοίκων της περιοχής. Ήδη τη διεύθυνση του γυμνασίου ανέλαβε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Δηλμπόης, που επροστρέξα σε αυτού φήμε τον φέρουν εξίσου άριστον εκπαιδευτικών με τον προκάτοχόν του. Επιπλέον, γνώστης της αγγλικής γλώσσης θα καλύψει την υπάρχουσα ανάγκη εις το γυμνάσιο Βολισσού, που εστερεί το καθηγητού ξένων γλωσσών. Δημήτριος Παραδίσης. Χιακός λαός, 20 Αυγούστου 1970. Ενδεχόμενο κλείσιμο του γυμνασίου Βολισσού θα απαιτέλει χαριστικό πλήγμα για τα βορειόπολα. Μεταφέρουμε πρώτων αρμοδίων
την φωνή απογνώσεως των περί την βολισσών βορειοχώρων, τα οποία αναισθατώθησαν από κυκλοφορήσα σαν φήμη, συμφώνως προς την οποία το Υπουργείο Παιδείας απεφάσισε την κατάργηση του λειτουργού του επί έτη γυμνασίου, διότι ο αριθμός των φοιτώντων εις αυτό μαθητών είναι μικρός. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε στην κυκλοφορήσα σαν φήμη, τυχόν πραγματοποίηση της οποίας θα απαιτέλει χαριστικό πλήγμα κατά των βορειοχώρων και θα επετάχυνε των ρυθμών ερημώσεώς των από τους κατοίκους. Εφέτος, κατά τα συστηρίους εξετάσεις του Γυμνασίου Βολισσού, επέτυχαν 43 μαθητές, ήτινες και ενεγράφησαν στην πρώτη τάξη, ενώ και άλλοι θα προσέλθουν κατά τα συστηρίους του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται περί αδιαψεύσης του στοιχείου, πείθοντος ότι το γυμνάσιο επιβάλλεται να διατηρηθεί, διότι και εκ του λόγου της υπάρξεώς του απεφάσισαν την επιστροφή στα χωρία των πλήθων οικογενειών. Απευθύνομεν έκκληση προς τους αρμοδίους, όπως ανακαλέσουν πάρα αυτά, ενδεχομένως ληφθεί σαν απόφασή των καταργήσεως του Γυμνασίου Βολισσού. Η ύπαρξη και λειτουργία του ενισχύει τον επαναπατρισμό και πλήττει κυρίως την πηγή. Χιακός Λαός, 28 Φεβρουαρίου 1983. Μαθητική εφημερίδα στη Βολισσό. Μια αξιέπαινη προσπάθεια άρχισε από τον περασμένο μήνα στην πρώτη τάξη του Λυκείου Βολισσού. Πρόκειται για την έκδοση μιας εφημερίδας με τίτλο «Κραυγή των νέων», που κυκλοφορεί κάθε μήνα. Ευχή μας η εφημεριδούλα των νέων να τελειοποιηθεί και να γίνει πιο άρτια. Μπράβο και στους ανήσυχους νεαρούς μαθητές που είχαν την όμορφη πρωτοβουλία της εκδόσεως. Οι κραυγές τους, μέσα από τις στήλες της, ας είναι όσο γίνεται πιο δυνατές και να ακουστούν παντού, ώστε να βοηθηθεί η εκδοθάνατη άλλωστε περιοχή. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν την εφημερίδα τους οι δημιουργοί της. Ένας από αυτούς, ο μαθητής της πρώτης λυκείου Γιάννης Κουγιούλης, είπε τα εξής στον κύριο Σωτήρη Παραδείση. Ερώτηση. Γιάννη, πες μας, τι σας όθησε να βγάλετε αυτήν την εφημερίδα και ποιοι είναι οι στόχοι σας? Απάντηση. Πολλοί κατηγορούν τους νέους ότι δεν ασχολούνται με σοβαρά πράγματα και ότι σπαταλάνε τον καιρό τους άσκοπα. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος για να τους αποδείξουμε το αντίθετο και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους ήταν η έκδοση μιας εφημερίδας. Στο πρώτο τεύχος νομίζουμε ότι δεν προσφέραμε αυτό που θέλαμε. Στο δεύτερο όμως πιστεύουμε ότι η ύλη της εφημερίδας ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Ευχαριστούμε και πάλι την Αγγελική και θα συνεχίσουμε με το στήριο των Πολύδωρα που ο Πολύδωρας έχει γεννηθεί στοιχείο το 1961 και παρόλο ότι έχω μπροστά μου το βιογραφικό του ολόκληρο, πιστεύω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε σαν εκπαιδευτικό, ο οποίος μάλιστα στη Βολισσό έμεινε, ήταν ένας από τους μακροβιότερους καθηγητές που μείναμε στη Βολισσό. Το γνωρίζουμε όμως και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία, στο 4ο γυμνάσιο που ήδη υπηρετεί. Το γνωρίζουμε σαν πρόεδρο του φιλοπρόεδρου Όμιλου Βραντάδου για 6 διετίες, νομίζω. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΜΕ, σαν Δημοτικό Σύμβουλο στον Καλλικρατικό Δήμο Χίου και βέβαια από διάφορα άρθρα που γράφει σε περιοδικά. Άρα δεν σας διαβάζω όλο το χαρτί. Σας θύμισα απλώς από πού τον γνωρίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο και δίνω το λόγο στον Πολύδωρα να μας εκφράσει και αυτός έτσι, την εμπειρία του από τη δράση του στο σχολείο της Βολισσού. Να το διορθώσουμε πρώτα, έτσι, να το πούμε Πολύδωρο, Ο Πολύδωρας έγινε μετά το Βύρονα. Γιατί όπως βγήκε ο Βύρονας,
καταστρέψανε το μικρό όνομα. Λοιπόν, ο Πολύδωρος ο Στήλος, πράγματι, 7 χρόνια στη Βολισσό, δεν είναι και λίγα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήταν τα αγαπητά χρόνια και τα αγαπημένα χρόνια με φίλους, με συναδέλφους αγαπητούς και μαθητές, τους οποίους τώρα τους συναντούμε εδώ με τα παιδιά τους και θυμόμαστε λοιπόν τα παλιά. Εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, κύριε Επικελάρχα, πατέρ Παναγιώτη, διευθυντές σχολείων, παλιοί και νέοι καθηγητές του Γυμνασίου Βολισσού, Βολισσιανοί, μικροί και μεγάλοι, που βλέπω εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τιμή και για μένα, μεγάλη τιμή, να είμαι εδώ σήμερα κοντά σας, να μιλήσω για το πρώτο σχολείο που υπηρέτησα ως καθηγητής, για το σχολείο της Βολισσού, που είχα ήδη ερωτευτεί από τις επισκέψεις μου στα Βολιόχωρα, ιδιαίτερα τη χρονιά που υπηρετούσε εκεί η σύζυγός μου ως αναπληρώτρια. Από τη μία το σχολείο μεγαλόπρεπο, εντυπωσιακό, από την άλλη το κάστρο του Βελισσάριου και στη μέση διάσπαρτες, πετρόκτιστες οικίες, σκαρφαλωμένες στο λόφο, με πλήθος εκκλησάκια αρμονικά δεμένα με το περιβάλλον, αφιερώματα πίστης. Λίγο πιο κάτω ο πλούσιος κάμπος που τον διασχίζει ο Μαλαγκιώτης και στο βάθος η θάλασσα του Μανάβρου, των μαγεμένων της γωνιάς. Ευλογημένος τόπος η Βολισσός. Αλλά ξέφυγα από το θέμα. Αναρωτιέσαι, πώς γίνεται να χωρέσουν 60 και πλέον σχολικά χρόνια ζωής μέσα σε ένα λεύκωμα 100 σελίδων. Και όμως χώρεσαν χάρη στις ψηλότιμες προσπάθειες του Σωτήρη Παραδύση, του Διευθυντού του Γυμνασίου Βολισσού, ο οποίος σαν άλλος καπανέας εντόπισε μικρούς θησαυρούς στα άλμπουμ του σχολείου, αλλά και στα σεντούκια των βορειοχωρούσων μαθητών που κράτησαν σε φωτογραφίες στιγμιότυπα σχολικής ζωής με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Σημαντική συμβολή σε αυτό το πόνημα έχει και το τυπογραφείο ΑΠ του Γιάννη Παλιού, που με τους συνεργάτες του κάνουν κάθε του βιβλίο να είναι ένα μικρό κόσμημα. Στο λεύκωμα που έχετε στα χέρια σας είναι όλα τακτοποιημένα με ευλάβεια. Τα πρώτα χρόνια της επαναλειτουργίας του σχολείου μετά την κατοχή, η περίοδοι που λειτουργήσε ως παράρτημα του Γυμνασίου Αρένων Χίου, η ανεξαρτητοποίησή του το 1964, η λειτουργία του άλλοτε ως εξαταξίου και άλλοτε χωριστού γυμνασίου Λυκείου, ανάλογα με τις επιταγές του εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας. Από το 1986 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις. Στο Λεύκωμα υπάρχει πλήρης κατάλογος των διευθυντών από το 1956 μέχρι σήμερα, καθώς και των αποφοιτησάτων μαθητών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις, δραστηριότητες του σχολείου, όπως γιορτές, παρελάσεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές και μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφιών, εκθέσεις καλλιτεχνικών έργων των μαθητών, εκδόσεις ημερολογίων, δημιουργίες κινηματογραφικών ταινιών, ερευνητικών εργασιών, ανταλλαγές με σχολεία όπως της Ικαρίας με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Χίου και τη συμβολή των Ικαριωτών σε αυτήν και πολλά άλλα. Όλα αυτά παρουσιάζονται μπροστά σας, μπροστά στον αναγνώστη, συνοδευόμενα με τις κατάλληλες φωτογραφίες. Μαγική λέξη, φωτογραφίες. Χωρίς να σας κουράσω, σε κάποιες σελίδες θα σταματήσω. Σελίδα 41. Μία φωτογραφία του 1927, όταν ακριβώς χτιζόταν το σχολείο, με τον Γιώργο Μαδιανό, τον ακούραστο δάσκαλο, ο οποίος επιστατούσε και επιτηρούσε λοιπόν τους εργάτες και τις εργασίες. Σελίδα 12. Μαθητές με πηλίκιο. Το 1959 περιστοιχίζουν τον διευθυντή τους, τον Νικόλαο Τσικίου. Σελίδα 45. Η ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου το 1960. Διακρίνεται και ο Γιώργος Μαλαφής, ένας από τους χορηγούς αυτής της έκδοσης. Στην φωτογραφία εκείνη φαίνεται το Ευθέρης ο Κοντός. Δίος μου, ο οποίος θυμάμαι αυτά τα χρόνια εκείνα, πάντα μας μιλούσε με δέος για το σχολείο. Ο Ευθέρης ο Κοντός. Μικρούλης τότε, αν το δείτε, είναι ο πιο μικρός της παρέας. Σελίδα 57. Μαθητές και μαθήτριες ντυμένες με παραδοσιακές στολές σε σχολική γιορτή το 1972. Σελίδα 61. Μαθήτριες με τις γαλάζιες ποδιές το 1978. Σελίδα 42. Νοέμβριος του 1994.
μία από τις τελευταίες φωτογραφίες των καθηγητών του σχολείου με τον Κωνσταντίνο Πρίνο στη μέση. Λίγες μέρες μετά, ο Κωνσταντίνος Πρίνος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Φλόρι και βύθισε στο πένθος όλη τη σχολική κοινότητα. Σελίδα 90, ιδιαίτερη αναφορά στον βολησιανό παιδαγωγό Μιχάλη Παπαμαύρο, 1891-1963, προτεργάτη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και του δημοτικισμού. Το όνομά του δόθηκε στο σχολείο το 2008, ύστερα από την εισήγηση του Σχολικού Συμβουλίου και ομόφωνη απόφαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και μία τελευταία φωτογραφία στη σελίδα 91 που μνημονεύω. 2014, Νοέμβριος πάλι, μετά το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Πρίνο και τους άλλους αποβιώσαντες εκπαιδευτικούς, μαθητές και ευεργέτες του σχολείου. Παρόντες όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Κλείνοντας τη μικρή αναφορά στο βιβλίο, λίγα λόγια για τη δική μου 7ετή παρουσία σε αυτό το σχολείο, που ακόμα και σήμερα, παρότι έχουν περάσει 20 χρόνια, θεωρώ ότι ανήκω σε αυτό. Να πούμε για το περιβάλλον. Όπως είπαμε, ένα περιβάλλον το οποίο σε καθήλωνε. Το σχολείο ήταν στο ύψωμα και κάτω ο κάμπος και η θάλασσα. Οι τάξεις δηλαδή, οι ανατολικές, ήταν λουσμένες στο φως, στη θάλασσα, στο γαλάζιο και στο πράσινο του κάμπου, της ελιάς. Δεν ξέρω αν άλλο σχολείο μπορεί να έχει ένα τέτοιο θέαμα μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Αίθουσες διδασκαλίας, πανύψηλες, πρέπει να ήταν πάνω από 6 μέτρα οι αίθουσες, επιβλητικές, νόμιζες ότι είναι ένα αρκωτικό του Μεσοπολέμου. Πανύψηλες αίθουσες και βέβαια να πούμε ότι ζεσθενότανε όταν πήγα εγώ το 92 με σώπες, ξυλόσωπες. Οι μαθητές έφερναν φρύγανα από τα σπίτια τους, το σχολείο παρήχε την ξυλία και ανάλαβε τις σώπες. Τώρα βέβαια καμιά φορά η σώπα μπορούσε να καπνίσει και μπορούσε και το μάθημα να καθυστερήσει λιγάκι. Αλλά αυτό διόλου ένοιαζε και τους μαθητές και την ανάγκη τους εκπαιδευτικούς. Μαθητές από τη Βόρεια Αχείο, από όλη τη Βόρεια Αχείο, με τις λιγοστές ευκαιρίες αλλά τη μεγάλη καρδιά. Εδώ να πούμε ότι όλοι μας οι καθηγητές, όσο μπορώ να ξέρω, προσπαθούσαμε να δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές. Επειδή είμαστε λίγοι, με σύμφωνη γνώμη των καθηγητών, των διευθυντών των σχολείων, με τα δικά μας αυτοκίνητα επισκεπτόμαστε πότε την Παρπαριά, πότε την Ποταμιά, πότε την Πισπιλούντα, στη γιορτή του Κωνσταντίνου, όλο το σχολείο. Τρία αυτοκίνητα, 15 μαθητές ίσα ίσα. Τους πηγαίναμε και είχαμε και τις ευκαιρίες μας. Και να κατεβούμε και στην πόλη, να πάμε τη δρομή στα Ψαρά με το καραβάκι, τότε με την Τράτα που έκανε το δρομολόγιο, το ταχυδρομείο. Ζοριστήκαμε στον γυρισμό, αλλά αυτό να γίνει το. Α έπαιγε το μπουγάζι εκείνο της μεταξύ Ψαρών και Χίου. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, ένα παράτολμο τόλμημα. Και πάνω βέβαια στην καρότσα του φορτηγού πήγαμε και στο μοναστήρι των Ψαρών. Τότε, αν ήταν κανένα, δεν ήταν δικό μας μαθητής εδώ, θα το θυμόταν. Ακόμα η μικρή Αργέντα Ινταούτη. Όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, η οποία είναι δικηγόρος και η οποία πρωτοστάτει στην ίδρυση του συλλόγου, τη δεύτερη μέρα, μόλις γεννήθηκε, την τρίτη μέρα. Ήταν σχολείο. Γιατί? Γιατί η οικογένειά του έμενε στο δεύτερο πάτωμα. Δηλαδή στο ισόγειο, τώρα που είναι το νηπιαγωγείο, έμενε η οικογένεια Νταούτη. Σκεφτήκαμε το μωρό, του πήραμε δώρα και θυμάμαι την καθηγήτρια την Αλεξάνδρα την Κορέλη που το κρατούσε στα χέρια της και τον τάτευε. Έχω φωτογραφία της δηλαδή. Η μικρή η Αργέντα Νταούτη. Να πούμε για τα κάλαντα παραμονές Χριστουγέννων. Μαζεύαμε τους μαθητές και λέγαμε τα κάλαντα. Κύριε Πιτεράρχας, τότε στο φυλάκιο που είχε το 6-43, εκεί με τον δόκιμο, τον γαμπρό του. Ποιον λες? Το δόκιμο, στο ψωμά. Της λεμονιάς. Τον Άρη, με το δόκιμο εκεί, τα βλέπε τα κάλαντα εκεί στα παιδιά, ο Άρης το έχει ακόμα να το λέει. Όταν έκλεισε το φυλάκιο, κύριε Πιτεράρχα, πηγαίναμε με τα παιδιά πότε στο φυλάκιο του Μελανιούς, ο Σωτήρης είναι εδώ, ή πότε στο φυλάκιο μια-δύο φορές στο φυλάκιο του πιτιού σου. Για να με τα κάλα τα παραμονές. Και να πούμε ότι ακόμα εκείνο που βέβαια εμένα με σημάδεψε ήταν ο θάνατος του συναδέλφου του Κωνσταντίνου του Πρίνου,
πρώτη φορά στο σχολείο, ο Κώστας ο Πρίνος, ο αδερφός του δάσκαλος, ακόμα τα παιδιά είναι στον Άγιο Γιάννη εκεί στο Λιλικά. Ο άνθρωπος ήρθε από την Αθήνα με μετάθεση σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, δεν έφτασε ποτέ στο σχολείο, ήταν το δεύτερο αυτοκίνητο. Γιατί αργεί, το μήνυμα ήρθε από το νοσοκομείο και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, όμως ήταν αλήθεια. Έφυγε ο Κώστας ο Πρίνος με όνειρα για την Βολισσό, ξυπνούσε από τα χαράματα από τις 5 η ώρα, θα έρθει από το Λιλικά τώρα στη Βολισσό. Φαντάζεστε, διαδρομή μία μισή ώρα τώρα θα έρθει στο σχολείο. Όμως το σχολείο δεν το ξέχασε ποτέ, ούτε και εμείς οι παλιοί συνάδελφοι. Και κάθε χρόνο Νοέμβριο, 22 Νοεμβρίου ήταν το μοιραίο γεγονός, το σχολείο της Βολισσού κάνει μνημόσυνο. Μνημόσυνο για τον Κώστα, μνημόσυνο για τον Μίλτο τον αναγνώστο, για τους άλλους καθηγητές που πέρασαν από το σχολείο και έφυγαν ακόμα ενεργεία, και για μαθητές, για ευεργέτες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι εκείνο που με δένει ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Παραδείσης προς τιμήν του μου τηλεφωνεί, η άδεια εξασφαλίζω κάποιες ώρες από το σχολείο και πηγαίνω στη Βολισσό. Για μένα είναι χρέος τιμής για τους ανθρώπους. Στο όνομα του Κώστα του Πρίνου βλέπουμε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ακριβώς έδωσαν την ψυχή τους, ακόμα και τη ζωή τους, για να μορφώσουν τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι κάτι που με δένει επίσης με το σχολείο είναι ότι το 1997, πριν από 22 χρόνια, με τον συνάδελφο τον Τσιταριανό, τον Αλέξανδρο, τον Αλέκο, φτιάξαμε ένα μικρό πόνημα, το χρονικό της ανέγερσης. Μέσα στα υπόγεια του σχολείου, σε σαρακοφαγωμένα παλιά βιβλία, βρήκαμε κάποια στοιχεία, ένα μικρό ημερολόγιο του δασκάλου του, μάλλον του Μαδιανού, και καταφέραμε λοιπόν σε αυτές τις μικρές σελίδες να αποτυπώσουμε τις αγωνίες των Βολησιανών για τα ακατάλληλα χτίρια των σχολείων που είχαν τότε και το πώς ακριβώς το όνειρό τους έγινε πραγματικότητα. Μέσα εδώ φαίνεται, είναι και εκείνο η απόδειξη για τον κόκορα που σφάξανε, έτσι, για τον κόκορα που σφάξανε, και αυτό για μας, για τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι ήταν μια νοκλή κατάσταση. Εκείνο που θα πω κλείνοντας είναι ότι πάντα χαίρομαι όταν βλέπω μαθητές από τη Βόρεια Αιγαίο, με καταγωγή από τη Βόρεια Αιγαίο, στα σχολιά μας. Και τα παιδιά, θέλω να πω ότι έχουν αυτή την αχνότητα. Τα παιδιά που είναι από τη Βόρεια Αιγαίο και έρχονται δηλαδή στα σχολεία της πόλης, αισθάνομαι ότι έχουν αυτή την αχνότητα των βορειοχώρων. Έτσι, αυτές τις καθαρές καρδιές και ψυχές. Αυτή η απελαντοσύνη της Βόρειας Αιγαίου είναι αποτυπωμένη στα μάτια τους. Και να πούμε ότι, όπως είπα, το σχολείο της καρδιάς, σχολείο της αγάπης, εγώ θα χαρακτήριζα το σχολείο τώρα που δεν λειτουργούν και οι δύο πρώτες τάξεις του, θα το χαρακτήριζα σαν ένα πολύτιμο κρίκο για την ύπαρξη της Βόρειας Αιγαίου. Είναι ένας πολύτιμος κρίκος, ο οποίος πρέπει να τον διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ελπιδοφόρα μηνύματα είναι τα νηπιαγωγάκια τα οποία κυκλοφορούν εκεί σε μια όμορφη έδωση. Όσοι πάτε στη Βολισσό, το νηπιαγωγείο θα σας καταπλήξει. Είναι δηλαδή τέτοιο ζωντανό νηπιαγωγείο, δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια που είχα πάει πέρσι. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους εδώ και τον Σωτήρη και βέβαια το υπογραφείο ΑΠ για όλο αυτό το οποίο, για αυτό εδώ το πολύ ωραίο λεύκομα. Να είστε όλοι καλά. Πάρα πολύ το στυλό, τώρα το είπα σωστά το όνομα. Και θέλω να, συμπληρώνοντας λίγο τις αναμνήσεις από αυτό το σχολείο, να σας πάω στη σελίδα 39, σε μία σημαντική, κατά την άποψή μου, φωτογραφία που πρέπει να αναφερθεί. Είναι η φωτογραφία του Αντώνη του Ζαρταλούδη με τη Μέρη την Κοτσανάρου. Πιστεύω, από τα χρόνια που ήμουν εγώ σε εκείνο το σχολείο, ότι ο Αντώνης ήταν ένα μαζί με τους καθηγητές. Αγαπούσε αυτό το σχολείο, αγαπούσε τη δουλειά του, ήταν η ψυχή μας. Και έφτιαχνε και τον καλύτερο καφέ που έχω πει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από όλους να πει κάτι κι αυτός, γιατί σίγουρα όλοι έχουμε κάτι να λέμε. Αν όχι, να συγχαρούμε
όλους αυτούς που μόχθησαν για να έχουμε αυτή την εμπειρία και αυτή την γνώση σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σωτήρι τον Παραδείση. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που φίτησαν σε αυτό το σχολείο, που έδωσαν την ψυχή τους και τους συναδέλφους, όλους αυτούς που μόχθησαν για να βγει αυτή η έκδοση των βιβλιοπωλείων Αλφαπή. Και ίσως ο Σωτήρης θέλει να πει δυο κουβέντες κλείνοντας. Μία ανακοίνωση θέλω να κάνω. Επρόκειτο να έρθει η Αριέτα, δεν μπόρεσε τελικά να έρθει. Είχαμε πει στην περσινή παρουσίαση ότι πρόκειται να ιδρυθεί ένα σύλλογος από φοιτών, αλλά και γενικότερα πρώην μαθητών και πρώην καθηγητών του σχολείου. Υπήρχε μία ομάδα πρωτοβουλίας. Εν πάση περιπτώσει κανόνισαν να γίνει μία πρώτη συνάντηση όσων ενδιαφέρονται, το Σάββατο 10 Αυγούστου το απόγευμα στο σχολείο. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο γεγονός, θα μεταφερθεί μία-δύο μέρες νωρίτερα ή αργότερα. Είστε καλεσμένοι όλοι όσοι έχετε υπηρετήσει σε αυτό το σχολείο ή έχετε φοιτήσει σε αυτό το σχολείο και μπορείτε να απευθύνεστε για την ακριβή ημερομηνία εκείνες τις μέρες είτε σε μένα, είτε στην Αριέτα την Ταούτη, είτε στη Μαρία την Κεφάλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.